Ανατολική Μεσόγειο, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε νέα δεδομένα. Βέβαια, ο δικός μας στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού, άρα μέσω του διαλόγου πάντα. Τα νέα δεδομένα είναι ότι έχουμε τα δύο πλοιάρια της ExxonMobil, η οποία λέει ότι προέχει ασφάλεια των πληρωμάτων τους. Έχουμε αμερικανικά αεροπλάνα, πλοία στην περιοχή. Γίνεται ένας διπλωματικός διάλογος. Είχαμε επαφές του Χρυστοδουλίδη στην Αθήνα με την ηγεσία για συντονισμό ενεργειών. Πάμε για τη Βάρνα. Ένα πλαίσιο το οποίο δεν ξέρω πόσο αισιοδόξη. Είχαμε τις δηλώσεις από τα κατεχόμενα. Ένα πλαίσιο το οποίο δεν ξέρω, αγαπητέ μου Νίκο, πόση αισιοδοξία μπορεί να αφήνει σε ανθρώπους που πιστεύουν και στην ειρήνη, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού μας. Ανδρέα, καταρχάς να μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο για την προηγούμενη σου συζήτηση. Πριν τη σκόνη. Να. Άκουσα μια αναφορά που είπε ότι αυτή τη φορά ευτυχώς δεν έγιναν συναλλαγές για θέσεις λόγω προεδρικό. Να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο εξής. Είναι πολύ αφοριστική η τοποθέτηση, γιατί υπονοεί ότι όλες οι συνεργασίες του παρελθόν, από όποιους και αν έγιναν, έγιναν απλά και μόνο για θέσεις. Δεν ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν. Και επειδή προέρχεται από συγκεκριμένο χώρο το σχόλιο, θεωρώ ότι είναι και πολύ επικριτικό για το χώρο. Ναι. Γιατί οι συνεργασίες που συνήψε ο Γλαύκος Κληρίδης, στον οποίο έγινε αναφορά, ήταν τέτοιες. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι όταν τον ρωτούσετε θα έλεγαν όχι. Έχεις είναι δίκιο. Αυτές που έκαναν οι άλλοι, θα έλεγε. Έχεις δίκιο. Το δεύτερο, ούτε στο μέλλον, αν υπάρξουν συνεργασίες, σημαίνει κατά ανάγκη θα είναι τέτοιες. Εξάλλου είναι εντυπωσιακό ότι χρόνια τώρα από τον ίδιο χώρο εκπέμπεται το μήνυμα μιας maximum συνεργασίας Δυσία και ΕΛ, λόγω της άποψης που υπάρχει από ορισμένους ότι συμπίπτουν στο Κυπριακό. Και μάλιστα τακτικά και πρόσφατα αναφέρονται το παράδειγμα της Γερμανίας, Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών. Συνεπώς, να είμαστε προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τραγικό το γεγονός ότι και προεκλογικά και μετεκλογικά φαίνεται να μην μπορούν να υπάρχουν γέφυρες συνεννόησης και συνεργασίας. Το να εκφράζονται ευχές προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι αρκετό, γιατί απαντώντας και στην ερώτηση σου, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η νέα έκρηξη της τουρκικής αδιαλαξίας, η νέα τουρκική προσέγγιση στο Κυπριακό, που είναι πολύ χειρότερη από τη χθεσινή, όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να βρούμε τον ελάχιστον κοινό παρονομαστή στη βάση του οποίου θα δοθεί αυτή η μάχη ενάντια στην τουρκική έξαρση αδιαλαξίας. Όσον αφορά μα δεν είναι απλά διαφορετικές πλέον. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης επί της ουσίας στα 3-4 κεφαλαιόδη θέματα. Δεν υπάρχει. Ακόμα και εκεί που φαίνεται να υπάρχει προσέγγιση στην στρατηγική, υπάρχουν κεφαλαιόδεις διαφορές στην τακτική που ακολουθείται. Και ως γνωστό, δεν είναι αρκετό να έχεις κοινό στρατηγικό στόχο, γιατί μπορεί η τακτική που ακολουθείς να τον ανατρέψει. Ναι. Συγγνώμη, δεν ήταν κοινός ο στρατηγικός στόχος στο μυαλό της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κυπρίων μεταξύ Βασιλείου Κληρίδη? Ποιος σε προκάλεσε την ανατροπή Βασιλείου? Ναι. Αυτός που θεωρείται ότι είχε την ίδια στρατηγική. Είναι όμως λογικό, αγαπητέ Νίκο, ο στρατηγικός στόχος, εγώ το αντιλαμβάνω, είναι η επίλυση του Κυπριακού. Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση της αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και με πολιτιακή μορφή τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Είναι και θεμητό να υπάρχουν άλλες τακτικές προσέγγισης. Βεβαίως, αλλά κοίταξε. Αν ερωτάται κάθε λίγο ο Κυπριακός λαός από εκλογή σε εκλογή και δίνει την ψήφων εμπιστοσύνης όχι μόνο για το Κυπριακό αλλά και για το Κυπριακό κάπου. Ναι. Που αυτός ο κάποιος που εκφράζει αυτόν τον κάπου έχει συγκεκριμένη θέση πάνω στο θέμα. Για να μην μιλώ αόριστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νίκος Αναστασιάδης υποστηρίζει μια λύση που θα εδράζεται στη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Κατά συνέπεια, εσωτερικά στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου, όταν έχει εκλογές, θα ασκήσεις και πολεμική ακόμα για να πείσεις τον λαό. Αν αυτό το πράγμα συνεχίζεται 365 μέρες το χρόνο και αδυνατούμε, δεν λέω κάποιος να υποχωρήσει από αυτό που θεωρεί θέμα να αρχίσει. Αλλά αν είναι 365 μέρες το χρόνο, όλοι με όλους, τίποτα δεν. Πού θα πας όταν η Τουρκία εδώ συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται? Και για να έρθω σε αυτό που λες,
Εγώ θεωρώ ότι από καιρό σε καιρό πρέπει να ξανασκεφτόμαστε με έναν στρατηγικό τρόπο. Γιατί δεν λύθηκε το Κυπριακό από το 1977 που υπεγράφει η πρώτη συμφωνία κορυφής μεταξύ Μακαρίου Τεχτάς. Για τον λόγο ότι στο δικό μας μυαλό η λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως αν έχει που διαφωνούν με τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, χοντρά μιλώντας θα εσήμαινε μία ομοσπονδία λειτουργική βιώσιμη που θα απέδιδε όμως έναν κράτος και έναν λαό. Και εγώ θεωρώ ότι πιο παραστατικά από εμάς τους Ελληνοκύπριους το έχει εκφράσει το Τουρκοκυπριακό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όταν κάποτε είχε το σύνθημα για πολλές δεκαετίες «Μια πατρίδα, ένας λαός». Η Τουρκία δεν είναι αυτό που στόχευε και στοχεύει. Είναι στην πραγματικότητα μία συνένωση δύο στην πράξη χωριστών οντοτήτων. Κάτι που να προσομοιάζει περισσότερο σε συνομοσπονδία παρά ομοσπονδία. Εδώ είναι η ρίζα του κακού. Ναι. Ανεξάρτητα από δικά μας λάθη που έγιναν, καμιά φορά σοβαρότατα, αλλά το κύριο εμπόδιο είναι αυτό. Ακούω πολλές φορές να μιλούν για τις τακτικές. Ωραία, ποια τακτική δεν έχει δοκιμαστεί, ποια. Ναι. Έχει δοκιμαστεί και η πρόταξη απέτυχε. Έχει δοκιμαστεί και η πιο, επιτρέψτε μου τον όρο χωρίς να τον αποδίδω σε κανένα, συνενετική ή αν θέλετε ενδοτική σε εισαγωγικά τακτική προσέγγιση, πάλι δεν απέδωσε. Ο δεύτερος ναι. λόγος βέβαια είναι ότι εκείνοι που θα μπορούσαν να ασκήσουν την πίεση ή την επιρροή τους πάνω στην Τουρκία, κατά καιρούς για διαφορετικούς λόγους δεν το έκαναν. Τώρα ακούμε μια νέα τοποθέτηση. Δεν μπορούν, λέει. Τι σημαίνει δεν μπορούν? Νικό, δηλαδή να μην αστείω. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη θέση που τάχατες μας διαβίβασαν οι Αμερικανοί ότι λόγω κακό σχέσεων ναι. αυτή τη στιγμή δεν μπορούν. Μπορούν και καλό μπορούν. Η ομολογία του κυρίου Κασουλίδη. Ναι, ναι, και αυτοί και οι Ευρωπαίοι μπορούν με χίλιους δυο τρόπους. Όπως και οι Ρώσοι μπορούν και άλλοι. Άρα... Επειδή μήκες στο Κυπριακό, αγαπητέ Νικό, οι εκλογές αυτές έφεραν στο προσκήνιο σχεδόν καθαρά και κάποια άλλα πράγματα, όπως αυτό τα δύο κράτη. Ακούστηκαν φωνές που στο παρελθόν κάποιοι δεν τολμούσαν να πούνε. Τώρα τα ακούσαμε από διάφορα στόματα, από διάφορα κόμματα, από προσωπικότητες, από τον Αρχιεπίσκοπο, κάτι που το επισήμανε και ο κύριος Τσακιντζής σε κάποιες δηλώσεις που έκανε. Αυτό τώρα το στοιχείο πόσο μπορεί να αλλάξει το στρατηγικό στόχο ή να τον επηρεάσει? Να πω πρώτα και... Εντάξει, δεν το λέω με καμιά διάθεση να κάνω τον έξυπνο. Εγώ έχω πάνω από ένα χρόνο που μιλώ και από αυτήν την εκπομπή και αρθρογραφώ ότι μπήκαμε στην τροχιά των δύο κρατών. Και υπάρχουν έθεν και έθεν της γραμμής, πρόσωπα και δυνάμεις που θεωρούν ότι είναι μία λύση. Αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, ας είμαστε χωριστά επισήμως. Και μάλιστα να το ανταλλάξουμε με δική μας πρωτοβουλία, λένε κάποιοι, για να πάρουμε κάτι. Η Τουρκία, όπως είχε προειδοποιήσει πριν το ναυάγιο στις διάφορες ελβετικές πόλεις, θα έβγαινε και εκτός παραμέτρων των ΗΠΑ και βγαίνει. Και ο στόχος πλέον δεν είναι η Ομοσπονδία από πλευράς της Τουρκίας όπως την καταλαβαίναμε μέχρι τώρα. Όχι πως πριν ήταν, αλλά τώρα πάει ακόμα ένα βήμα παρακάτω. Σε πρώτη φάση ίσως είναι εδραίωση αναγνώριση του ψευδοκράτους. Δεν ξέρω αν αποδέχεται τελικά την ιδέα των δύο κρατών ή θα θελήσει δύο οντότητες που να έχει επικυριαρχία και στις δύο με έναν τρόπο. Θα μπορεί να επηρεάζει βέβαια. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι αυτή η ιδέα πρώτα απ' όλα δεν ανήκει σε κανέναν άλλο παρά σε αυτούς που την ώρα που απελευθερώθηκε από καθήκοντα ο μέχρι χθες Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Κασουλίδης κατονόμασε. Το ναι. πρώτο σχέδιο που προνούσε ουσιαστικά δύο εντελώς χωρισμένες οντότητες στην Κύπρο ήταν Βρετανικό, η ιδέα της διχοτόμησης, και μετά είχαμε το 62-63 το σχέδιο Άτσισον που προνούσε την Διπλή Ένωση. Εντάξει, στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η Διπλή Ένωση, άρα μια παραλλαγή είναι δύο κράτη, τα οποία τάχατες θα είναι και τα δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι αυτός ο κίνδυνος, είναι ορατός πλέον, ο οποίος μπορεί να προέλθει από μόνος του, διότι οι δεκαετίες που περνούν δημιουργούν μια
διαφορετική κοινωνική και πολιτική και από κάθε άποψη συνείδηση στο σύνολο και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, και όσο περνούν οι γενιές και προστίθενται οι γενιές που δεν έχουν καμιά κουλτούρα συμβίωσης ή αποδοχής μιας ιδέας επανένωσης, τότε το πρόβλημα θα γίνεται μεγαλύτερο, χωρίς με αυτό να ξυπονώ ότι θα δεχτούμε το ίδιο αποτέλεσμα. Όχι, με την υπογραφή μας. Διαφορετικά τα πράγματα μετά από κάποια χρόνια. Τώρα, εδώ έχει προσθεθεί και το θέμα του φυσικού αερίου στην περιοχή. Η Τουρκία δεν κάνει ό,τι κάνει μόνο και μόνο για μας, για την Κύπρο, την ΑΟΣ μας και το Κυπριακό. Σίγουρα στοχεύει να δώσει λύση στο θέμα του φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΣ και την ΑΟΣ μας, με έναν τρόπο που θα παραδειγματίσει και για τη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, αν είναι 50-50 συνδιαχείριση της ΑΟΣ, αυτό παραπέμπει και στο πώς θα πρέπει να λυθεί το Κυπριακό στην δική της αντίληψη. Αλλά έχει στόχο ευρύτερα τον έλεγχο, ή όχι τον έλεγχο, αλλά την δική της έντονη παρουσία. Και όπως το λένε ήδη, γιατί να χρησιμοποιήσω δικά μου λόγια, χωρίς εμάς τίποτα. Μα είπε, περάστε τον αγώ από εμάς και όλα θα τελειώσουν. Όχι μόνο αυτό. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να κάνει έρευνες χωρίς την έγκριση μας. Σε ολόκληρη αυτή. Ναι, την εξάρτηση. Ωραία, άρα με βάζει στο τρυπάκι τώρα να ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο αυτό, τη θέση της Τουρκίας, ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει σίγουρα, είχαμε αναβολή των ενεργειακών μας σχεδιασμών με το να μην τρυπήσουμε στο 3. Άρα έκανε το στόχο της. Εμένα ποιος μου λέει ότι αύριο δεν θα έχει παρενόχληση στο οικόπεδο 10, έστω και αν δεν έχει η ίδια πει ότι έχει συμφέρον από αυτό, έτσι για σκοπούς εντυπωσιασμού και για προβλήματα, σου λέει εμποδίζω και το 10. Ποιος θα υπερασπιστεί το 10, ποιος θα υπερασπιστεί την ακεραιότητα και την δημοκρατία εδώ τη δικιά μας, ποιος θα βάλει τα δικά του συμφέροντα από κάτω για να υπερασπιστεί τα δικά μας. Σε έναν κόσμο που ζούμε, που ξέρουμε ότι δεν είναι ο κόσμος του δικαίου, είναι ο κόσμος του συμφέροντος. Όλη η θεωρία της λύσης του Κυπριακού ή οποιοδήποτε προβλήματος στηρίζεται σε μια ρεαλιστική εκτίμηση, είναι ότι εκείνοι που έχουν τη δύναμη θα παρέμβουν εφόσον τους συμφέρει. Ναι. Και στο 10 που μιλάς έχουν συμφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της ExxonMobil. Και αυτόν τι επαναφέρει, αυτό που σας είπα εισαγωγικά, ότι εγώ δεν πιστεύω αυτόν τον παραμύθι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει η Αμερική την Τουρκία. Μπορεί να είναι μειωμένη. Αλλά εδώ η Ρωσία να πάει να την παρενοχλήσει σε γεώτρηση ή σε οτιδήποτε άλλο, και θα βρει τρόπο να αντιδράσει. Μπήκε η Ρωσία στη Συρία πριν καλά-καλά το καταλάβουν προφανώς, αλλά αμέσως μετά μπήκαν και εκείνοι και έχουν και οι δύο παρουσία στην ίδια χώρα με όσα τραγικά βιώνει. Εάν λοιπόν εκεί ρυψοκινδύνευσαν να βρεθούν, έστω και από λάθος, σε θερμόν επεισόδιο με τη Ρωσία, να θεωρήσουμε τώρα ότι μπορεί η Τουρκία πραγματικά να ενοχλήσει στο 10, δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντρέα, πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο ότι σε στρατιωτική ισχύ η διαφορά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων Ρωσίας και των υπολείπων κρατών όλων μαζί τεράστια. Είναι απ' εδώ μέχρι τον επόμενο γαλαξία. Τεράστια. Δεν τεράστια. Μπορούν να πλησιάσουν τεράστια. Εάν δεν το αφήσουν. Θα εκφράσω ένα φόβο που μπορεί αύριο κάποιοι να γράψουν ότι συνωμοσιολογώ. Ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα παιχτεί ένα παιχνίδι παρενοχλήσεων από συνεννόηση κάποιων κύκλων για να μας ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση. Και στο 10 και κάπου αλλού. Και να μας οδηγήσουν στο διάλογο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, πρώτα απ' όλα ίσως να επιδιώξουν το ναυάγιο του σχεδιασμού μας σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Yeah. Είναι γι' αυτό που επανερχόμενος λέω ότι δεν μπορεί να μην συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις στα 2-3 κύρια θέματα. Πώς υπερασπιζόμαστε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, από αυτήν την προσχεδιασμένη επίθεση της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα. Να έχουν τις απόψεις τους και πρέπει να τις έχουν, να τις λένε, αλλά πρέπει να βρεθούν 2-3 πράγματα που από κοινού θα υπάρξει στόχευση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να
καταγγελθεί, το βάζω σε εισαγωγικά με την έννοια δεν είναι θέμα να θα πάει να κάνεις πρόσφυγη και το να ενημερώσεις όσα κράτη περισσότερα του κόσμου μπορείς με τη διπλωματική οδό, με κοινοβουλευτικές αποστολές, με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Είναι μια καταγγελία. Μπορεί να την πεις και πληροφόρηση. Το στην κάνουν, πραγματικότητα, λένε το κάνουν. Τώρα. Μα δεν λέω ότι δεν το κάνουν. Ναι. Αν όμως ο καθένας δεν το κάνει, το κάνει με τη δική του αντίληψη και όχι γιατί συμφωνήσαμε ότι αυτά τα τρία, πλαίσιο, ναι, αυτά τα τέσσερα σημεία είναι που θα προβάλλουμε, η σύγχυση στα μυαλά των ξένων, που έτσι αλλιώς... Έτσι κι αλλιώς είναι διαφορετικές οι εικόνες που έχουν. Ακριβώς. Αγαπητέ Νίκο, έχουμε δύο λεπτά. Θέλω κάτι τελευταίο να μου πεις. Τη στάση της Ευρώπης. Θα περίμενε κάποιος μια πιο δυναμική αντίδραση. Βέβαια, ένας πιο ρεαλιστής θα έλεγε ότι κανείς δεν θα θυσιάζει τα δικά του συμφέροντα για κανέναν. Όμως, είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Υποτίθεται ότι τα νερά τα δικά μας, η ΑΟΣ μας είναι και η ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν χλιαρή αντίδραση μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βεβαίως ήταν χλιαρή, αλλά έχεις χρησιμοποιήσει ένα ρήμα που εκφράζει την πραγματικότητα. Το υποτίθεται. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πού τη συναντήσαμε, πέστε μου έναν κεφαλαιόδες θέμα που ήταν κοινή. Μόνο στα μέτρα για εναντίον της Ρωσίας. Ναι. Και εκείνο με δυσφορία ένα αρκετό κρατό. Ναι. Και την ίδια ώρα που έπαιρναν αυτά τα μέτρα και δέχονταν αντίμετρα, την ίδια ώρα λειτουργούν έτσι σε επίπεδο παροχής ενέργειας σε τεράστιο βαθμό με βάση το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά πέραν τούτου, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν και τη δυνατότητα. Ακούω από το πρωί και βλέπω στις εφημερίδες την είδηση βάζει χέρι η Ευρωπαϊκή Ένωση στους αγωγούς. Πώς δηλαδή, δεν το κατάλαβα εγώ. Ναι. Με ποια ισχύ θα ελέγξει τους αγωγούς. Σε αντίθεση με δηλαδή φρόντιξ με το τι θέλουν οι Αμερικανοί, ναι, και οι Ρώσοι. Εδώ δυστυχώς η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από ξεχωριστά κράτη. Βλέπετε τώρα, παίρνει ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας κάποιες πρωτοβουλίες για να επαναφέρει το ρόλο της Γαλλίας και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας. Και η Γερμανία. Δεν το κάνει μόνο για μας. Όχι, έτσι, καθαρό, πρώτα έτσι απ' όλα είναι για τα δικά καθαρό, τους βέβαια σχέδια και συμφέροντα. Αλλά και η Γερμανία. Τελεία. Ποια είναι η άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να περάσει πολιτική? Είναι εδώ η τρίτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία. Ανέχτηκε αυτό που έκανε η Τουρκία στην πρόσφατη γεώτρηση της ΕΕ. Έτσι, πολύ μεγάλα εμπορικά. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Κατά συνέπεια, είναι μια προστασία η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι να την αναγάγουμε στην προστασία. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία κουβεντούλα που κάναμε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να πάμε τώρα στην Τουρκία σε ένα ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με Ελεμεσό. Οι εξελίξεις με τους